Επίσημη δοξολογία τελέστηκε το πρωί της 25ης Μαρτίου στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην πρωτεύουσα της Ροδόπης. Δοξολογία στην οποία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμονας. Ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και οι Μητροπολίτες Αυλώνας και Νηλουπόλεως, επίσημη προσκεκλημένη του κυρίου κυρίου Παντελεήμονα. Συλλήψη γάρου και πέμψη ιών του Αδάμ Αχιώθα, αυτός γάρ σώσει των λαών αυτού. Μενείς άφρος και πάλι παρθένος μενείς. Στο χώρο του Ηρώου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων. Με το πνεύμα των δικαίων και τελειωμένων, τα στίχα στο δούλο σου σώτερα να πάψουν, θυλάσσον αυτάς, εις την μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και στις 12 περίπου το μεσημέρι ξεκίνησε η παρέλαση από αντιπροσωπευτικά τμήματα με εθνικές ενδυμασίες στη μαθητική νεολαία, τα σώματα Ελλήνων προσκόπων και Ελληνίδων οδηγών καθώς και ενόπλων δυνάμεων.